Έχουμε το Λευτέρη το Χαραλαμπόπουλο. Έχουμε το Λευτέρη το Χαραλαμπόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα. Θα αλλάξουμε ωράριο επικοινωνίας. Πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό. Αφού αντέχετε και ξυπνάτε κάθε μέρα το πρωί, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Δεν θα ήθελα καθόλου να συνεργάζομαι μαζί σας σε καθημερινή βάση. Ναι, αλλά είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Ναι, αλλά σε καθημερινή βάση δεν θα το άντεχα. Λοιπόν, Χρυσή Αυγή, υποθέτω. Πολύ Χρυσή Αυγή. Θα μου άρεσε βέβαια να ξεκινάγαμε με τα χαστούκια. Θα τα βρούμε και τα χαστούκια, απλώς το Skype. Θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον γιατί θα μου δίνανε και ωραία πάσα. Αλλά δεν πειράζει. Το λέω γιατί θέλω να θυμίσω ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αρκετοί εξ αυτών, πριν από λίγους μήνες υπήρχε ένα ναζιστικό παραλήλημα του κύριου Παπά, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής, ο οποίος τώρα κατοικοεδρεύει στη Γαδά προσωρινά, ο οποίος μίλησε για το εθνικοσοσιαλιστικό του παρελθόν και οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής στάχτηκαν υπέρ του και συνηγόρησαν να έρθει η ασυλία του κύριου Τατσόπουλου τότε. Όπως επίσης θα θυμίσω για τα χαστούκια, ότι 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν να μην αρθεί η βουλευτική ασυλία του κύριου Κασιδιάρη. Όταν χαστούκι στη Ιλιάνα Κανέλη. Ακριβώς. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και λέω να μην τα ξεχνάμε, διότι τις τελευταίες μέρες έχω την αίσθηση ότι ζω σε άλλη χώρα. Εννοώ σε άλλη χώρα που δεν έχει αυτά τα κυρίαρχα μέσα, που δεν έχει αυτή την κυβέρνηση, που άλλοι άνθρωποι αποφάσισαν, που άλλα εξώφυλλα εφημερίδων είχαμε, που άλλες εκπομπές είχαμε. Τα ΜΜΕ αυτά που μέχρι πριν από λίγο καιρό, μάλλον τα ΜΜΕ που τώρα σταυρώνουν Χρυσή Αυγή, που χτες μούδιασαν με την απόφαση του ανακριτή, που σήμερα αναμένεται λίγο να αναθαρίσουν λιγάκι με την προφυλάξη του κ. Μιχαλολιάκου. Τα ΜΜΕ που μέχρι χτες έλεγαν τι καλά που κάνει τη δουλειά της η κυβέρνηση, η δικαιοσύνη από το Σάββατο και μετά, από χτες αναρωτιούνται. Είναι, θέλω να θυμίσω ότι είναι τα ίδια ΜΜΕ που έδιναν το κατάλληλο περιτύλιγμα στον ναζισμό, που τον εμφάνιζαν με μια lifestyle εκδοχή. Τα ΜΜΕ που έδειχναν τη σβάστικα στα χέρια του Κασιδιάρη και των υπολείπων, και όλο αυτό που έλεγαν δεν είναι σβάστικες του ναζισμού, αλλά μπορεί να είναι και αρχαιολογικά σύμβολα. Θέλω να πω ότι το θέμα δεν είναι ούτε δικαστικό, ούτε επιχειρησιακό, ούτε τηλεοπτικό. Ακριβώς. Το θέμα είναι πολιτικό. Η Χρυσή Αυγή πρέπει να αποτιμηθεί πολιτικά για αυτό που είναι και να καταδικαστεί πολιτικά για αυτό που είναι. Αμήλικτη πολιτική καταδίκη σημαίνει κοινωνική και ιδεολογική καταδίκη. Η Χρυσή Αυγή δεν το μάθαμε τώρα, εμείς το ξέρουμε. Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική συμμορία γιατί είναι ναζιστική συμμορία. Και είναι ναζιστική συμμορία γιατί είναι εγκληματική συμμορία. Πάντα έτσι ήταν. Δεν ήταν τίποτα άλλο ποτέ. Ακριβώς. Πάντα έτσι ήταν. Εμείς 22 μήνες στο Αρφόλο προσπαθήσαμε να το αποδείξουμε. Βγάζουμε, να δίνουμε και τα πρωτοσέλιδα του Αρφόλου σιγά-σιγά. Όλα, όλα. Είναι τρομερά, είναι καταπληκτικά τα πρωτοσέλιδά σας. Είναι τρομερό αυτό που κάνετε. Μπράβο. Σας. Το έχετε. Το έχουμε εδώ να το δείξουμε. Θα το πάρω εγώ στο χέρι να το δείξω. Λέω λοιπόν, αυτοί οι οποίοι τώρα τους προφυλακίζουν, τους συνέλαβαν, τους παρακολουθούν. Προφανώς μέχρι το Σάββατο δεν γνώριζαν κάτι, όλα αυτά που εμείς γνωρίζαμε. Οι πάντες όμως ήξεραν ότι ο Μιχαλολιάκος, ο οποίος σήμερα προφυλακίστηκε, είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που έβαλε τις βόμβες του 78 στους κινηματογράφους Έλλη και Ρέξ με εκατοντάδες τραυματίες. Βέβαια, και πάντα καθάριζαν με έναν τρόπο. Η κυβέρνηση γνώριζε ακριβώς ότι οι κύριες Χρυσής Αυγής και οι φάκελοι που πήγαν στον εισαγγελέα το τελευταίο χρονικό διάστημα για δραστηριότητες, οι 100 εξαφανισμένοι μετανάστες, οι 32 υποθέσεις που θα γίνουν μία. Όλα αυτά τα γνώριζαν. Ο κύριος Σαμαράς δεν βρήκε τώρα ενδείξεις για τη Χρυσή Αυγή από τη δολοφονία του άτυχου αντιφασίστα στο Κερατσίνι. Υπήρχε και η δολοφονία του μετανάστη στα Πετράλωνα. Και χθες είχαμε άλλη μια δολοφονία, η οποία πέρασε στα ψηλά. Ακριβώς. Όλοι αυτοί που είναι πρόθυμοι και κελαϊδάνε τώρα για την παραστρατιωτική δράση Χρυσής Αυγής, που τους κάνει τεράστια εντύπωση, που εντοπίστηκαν από την ΕΕΠ, που μιλάνε για την αστυνομία, που μιλάει τώρα η αστυνομία και τα καταστατικά ΜΜΕ, θέλω να πω ότι αποδείχθηκε την τελευταία εβδομάδα το κράτος, όταν θέλει, δουλεύει μια χαρά. Και ειδικά ο υπερκοριός του κράτους, τη ΕΕΠ, περίφημα δουλεύει. Αν το τόσο αποτελεσματικό κράτος
Αυτό το τόσο λοιπόν αποτελεσματικό κράτος, γιατί δεν αντιδρούσε με τη Χρυσή Αυγή και πριν από λίγο καιρό? Η απάντηση είναι απλά ότι το κράτος δεν αντιδρά όταν δεν ενοχλείται. Ο τρόπος που αξιοποιούνται τέτοιες οργανώσεις και τέτοιου τύπου μορφώματα, όπως η Χρυσή Αυγή, είναι οργανώσεις που αξιοποιούνται όταν θέλουν και όπως θέλουν τον κρατικό μηχανισμό. Είναι άξιο προβληματισμού γιατί το κράτος και κυρίως το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξαν να αντιδράσουν τώρα στην νεοναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι πολύ άξιο πορείας. Πάντως θέλω να σας πω ότι η ιστορία δεν ξεκινάει από το Κερατσίνι. Η ιστορία ξεκινάει από τα κρυφά γκάλα που είχε το Μαξίμου στις αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι πολιτικό το θέμα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου που η Νέα Δημοκρατία ήταν τρίτο κόμμα. Η Χρυσή Αυγή στη Μισή Πελοπόννησο ήταν πρώτη. Στα αστικά κέντρα ήταν δεύτερη. Το συστηματάκι του Μαξίμου τρομοκρατήθηκε από το Μελιγαλά. Από τα ατάγματα εδώ, ταξίδευαν 70 πούλμαν που πήγαν και παρατάχτηκαν στο Μελιγαλά. Και δεν δίστασαν να επιτεθούν σε συγγενείς θυμάτων, στον δήμαρχο, σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Τα είδαμε όλοι. Μέχρι τώρα λοιπόν την αντίδραση του κράτους και του κυβερνήσεων δεν είχαμε δει. Τα φασιστικά φαινόμενα όποτε ήθελαν τα εξέθρεφαν και όποτε θέλουν τα εκθρέφουν και όποτε θέλουν τα εξαθρώνουν. Καμιά φορά τα εξαθρώνουν και τάχα μου. Ελπίζω τώρα να μην είναι το τάχα μου. Τώρα θέλω λίγο να σταθούμε στο πώς διαμορφώνεται νομίζω και αυτό έχει μεγάλη αξία γιατί τα γεγονότα τύπου Κασιδιάρης και τύπου ένας και άλλος. Δώστε μου μία φράση. Μία ναι, φράση. Ναι, παρακαλώ. Από το 1999 κυκλοφορεί εσωτερικό έγγραφο στην ελληνική αστυνομία. Έχουν αλλάξει 6-7 υπουργοί. Ο κύριος Κοσχοίδης πήγε 2 φορές. Ο κύριος Παπουτσής. Ο κύριος Μαρκογιαννάκης. Από την Κρήτη, δεν απατώμε. Τώρα ο κύριος Δένδιας. Τι έλεγε αυτό το εσωτερικό έγγραφο το 1999? Έλεγε ότι υπάρχει σύνδεση της Χρυσής Αυγής με την ελληνική αστυνομία και με το στρατό. Τώρα το κατάλαβαν. Την ενθάρρυναν αυτή τη σχέση. Δεν μπορώ να επικαλεστώ τις πηγές μου. Πώς. Αλλά μπορώ να το πω βεβαιότητα. Την ενθάρρυναν αυτή τη σχέση και μάλιστα πολλές φορές η εξέλιξη ανθρώπων σε στρατό και σε αστυνομία είχε να κάνει εν πολλής με την αποφασιστικότητα σε σχέση με τα συσσαγωγικά εθνικά φρονήματά τους. Ακριβώς. Η ανοχή και συνεργασία τμήματων της αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή, καθώς και οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που έδιναν τροφή για κυβερνητική συνεργασία, το θυμίζω τον κύριο Μπαλτάκο, τον συνεργάτη του κύριου Σαμαρά, τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, έδιναν τροφή για συνεργασία με αυτό το ναζιστικό μόρφωμα, αποτελούσαν τμήμα μιας οργανωμένης επιχείρησης που ήθελε να αξιοποιούνται οι φασίστες ως εγκληματίες και ως μπράβοι του συστήματος απέναντι στον κόσμο. Ποιο κόσμο? Αυτόν ο οποίος αντιδρούσε στα μνημόνια και στις πολιτικές της λιτότητας, χρησιμοποιούσαν την Χρυσή Αυγή ως μπράβους για να στηριχθεί η περιβόητη θεωρία των δύο άκρων. Η εξάδωση Χρυσής Αυγής αυτή τη στιγμή επιλέχθηκε να γίνει για να νομιμοποιήσει μια σειρά σχέδια της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα. Τα έχουμε πει εδώ από το Μάιο. Από το Μάιο μιλάγαμε για το μνημόνιο που έρχεται. Γεννιούνται πάρα πολλά σοβαρά ερωτήματα όμως, αν η ΕΕΠ που παρακολουθούσε τα τηλέφωνα των βουλευτών και στελεχών της Χρυσής Αυγής, το έκανε με σύνομο τρόπο. Και αναρωτιέμαι αν το συγκεκριμένο μοντέλο αυτό, που αποκαλύφθηκε με αφρομή τη δολοφονική δράση της Χρυσής Αυγής, αποτελεί ήδη άνωθεν εντολές για να παρακολουθούν τις τηλεφωνικές συνομιλίες χιλιάδων Ελλήνων πολιτών. Ναι, καλά, Μπομπλέ. Να σας ρωτήσω κάτι. Θα τελειώσω, ποια ναι. Ναι. Ποια ακριβώς είναι τα κριτήρια των παρακολουθήσεων και μήπως τελικά εκτός από τη δράση είναι και το φρόνημα. Και αν ναι, ποια φρονήματα. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή αναφερθήκατε σε αυτά τα λεγόμενα κρυφά γκάλοπ και αυτή την ιστορία των αριθμών που όντως είναι αληθής. Για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σας, έγινε λοιπόν η επιλογή να ξεκινήσει όλο αυτό το θεατράκι του παραλόγου των τελευταίων 2 εβδομάδων, επειδή χύθηκε το αίμα του Παύλου Φίσα? Γιατί έχω την αίσθηση πως αν τυχόν δεν είχαμε τη δολοφονία στο Κερατσίνι, ίσως όλα αυτά που ζούμε και βλέπουμε σήμερα να μην τα βλέπαμε. Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον συνάδελφό μας, τον Γιάννη τον Καλαϊτζάκη από τον Team FM, από το Ρέθυμνο. Μεταδιδόμαστε και από τον Team FM όλη αυτή την ώρα και οι συνάδελφοί μας από τον Follow με τη δουλειά τους και εμείς από τη Νέα Τηλεόραση. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα.
Όλα καλά στο Ρέθυμνο. Όλα καλά στο Ρέθυμνο. Χρυσαυγίζετε όμως... εσείς στο Ρέθυμνο. Συγγνώμη. Χρυσαυγίζετε. Εμείς αποχρυσαυγιστήκαμε, νομίζω. Η αστυνομία λειτουργήσε εδώ πέρα κατά τρόπο κέριο και αποτελεσματικό και νομίζω ότι το έσπασε το ρόδι σε αυτή την περίπτωση. Άλλωστε εδώ στο Ρέθυμνο, Κατερίνα μου, μην ξεχνάμε ότι δεν είχε εκδηλωθεί ιδιαίτερα αυτός ο χώρος. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή πέρυσι μία απόπειρα που έγινε να κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα και με μία μικρή έτσι διαδήλωση, αντισυγκέντρωση, τελικά ούτε αυτό συνέβη. Και επίσης άλλη μία απόπειρα να μοιραστούν φυλάδια στο κέντρο, στην πλατεία 4 Μαρτύρων, έτσι έντονα περιστατικά εδώ δεν είχαμε. Πάντως, στη Δράμα που ήμουν πριν από λίγες μέρες για το φεστιβάλ, υπήρξε ένα περιστατικό, αν μου επιτρέπετε να το μεταφέρω. Ήταν να γενιάσει τα γραφεία της Χρυσή Αυγή στη Δράμα την Κυριακή, 22 του Σεπτέμβρη, και στην Καβάλα την Παραμονή, 21, ανοίγαν γραφεία. Κάναν λοιπόν παρελάσεις στο κέντρο της Δράμας, ομάδας 10 ατόμων, όχι παραπάνω, με σημαίες και τα λοιπά, δίνοντας, κάνοντας γνωστέα τα γένεια. Ο ιδιοκτήτης ενός από τα πιο παλιά ξενοδοχεία, ένας άνθρωπος 89 ετών, ο οποίος είναι βασιλικός, έχει τη βασιλική οικογένεια κόρη ζαρισμένη σε όλο το ξενοδοχείο, έκανε μια επίθεση, βγήκε και έκανε μια επίθεση στην ομάδα της Χρυσής Αυγής, απίστευτη. Και μετά όταν το κουβεντιάσαμε έτσι, οι δημοσιογράφοι ήμασταν παρέα στο φεστιβάλ. Λέει, εγώ παιδιά μου είμαι ο βασιλικός και τα λοιπά, δεν αλλάζω μυαλό και αυτά, εντάξει, συμφωνεί. Αλλά αυτά τα πράγματα που συνδέονται με τους Γερμανούς κατακτητές, με τους φούρνους και τα λοιπά. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση πώς ένας άνθρωπος υπερήλικας, πώς ένας άνθρωπος συντηρητικός, σήκωσε το ανάστημά του και βγήκε και τα έβαλε με 10 νέα παιδιά γεροδεμένα της Χρυσής Αυγής, έτσι περίπου ατρόμητα. Θέλω να πω λοιπόν, δεν είναι η κοινωνία όλη σύμφωνη με αυτό που προσπαθούν να πλασάρουν και δεν πρέπει να ταυτίζουμε τη Χρυσή Αυγή με το κομμάτι των συντηρητικών παραδοσιακών δεξιών λαϊκών ψηφοφόρων. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα, Γιάννη, στο... Αλίμονο αν δεχτούμε, αλίμονο τώρα, Κατερίνα, αν δεχτούμε ότι οι 400.000 Έλληνες που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή είναι όλοι απομεινάρια του ναζισμού ή θειασότες αυτής της θεωρίας και αυτής της λογικής. Υπάρχει... Και αλίμονο αν δεχτούμε ότι τόσοι Έλληνες, ας πούμε, θα συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο πηγαίνοντας ή φεύγοντας από τη δικαιοσύνη. Υπάρχει όμως, Γιάννη, και πολύ σωστά το είπε ο κύριος Χαραλαμπόπουλος λίγο πριν, μια πολύ μεγάλη δεξαμενή. Δεν είναι τυχαίο αυτό που ανέφερε, ότι ειδικά στην Πελοπόννησο η Χρυσή Αυγή αντλούσε από αυτή τη δεξαμενή ψήφους, έτσι κύριε Χαραλαμπόπουλε? Μεγαλύτερη δεξαμενή είναι η απόγνωση του κόσμου. Η μεγαλύτερη δεξαμενή είναι η ανεργία. Η μεγαλύτερη δεξαμενή είναι η έλλειψη του ονείρου. Η μεγαλύτερη δεξαμενή είναι ότι ο κόσμος δεν έχει να πάει. Η μεγαλύτερη δεξαμενή είναι ότι ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει τους φόρους του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή. Η μεγαλύτερη δεξαμενή είναι τα μνημόνια και η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση Σαμαρά. Μάχερα έδωσαν, μάχερα θα λάβουν. Αν μου επιτρέπετε, πάντως η μεγάλη δεξαμενή ήταν η ολιγορία του κράτους να αναδείξει το πραγματικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Ναι, νομίζω συμφωνούμε, δεν μπορώ να διανοηθώ όσο αγανακτισμένος, πικραμένος και απογοητευμένος κι αν είναι ο κόσμος από το μνημόνιο, το όποιο μνημόνιο και τα μνημόνια, ότι θα πήγαινε σε αυτά τα μορφώματα εάν είχαν φροντίσει και οι συνάδελφοί μας στην Αθήνα αλλά και το ίδιο το κράτος να αναδείξουν εξ αρχής το πραγματικό τους πρόσωπο. Αλλά όταν εμείς, όταν και εμείς φροντίζαμε να κάνουμε πρώτο θέμα το τατού και τις αισθηματικές περιπέτειες του κυρίου Κασιδιάρη και όχι τα υπόλοιπα, αυτό και αν είναι δεξαμενή. Ναι, βέβαια, ειδικά στον χώρο της νεολαίας. Ξέρω το αρφόλα, γιατί εμείς επί 22 μήνες έχουμε κάνει πάνω από 20 ρεπορτάζ, τα οποία προσπαθήσαμε να αποδείξουμε τι είναι η Χρυσή Αυγή. Βεβαίως, ξέρετε το αρφόλα, όπως ξέρετε, μια τηλεόραση, ότι με FM, το Goodnet, η κριτική επιθεώρηση του κ. Καλατζάκη, που δεν κάνουμε αυτή τη δημοσιογραφία. Όπως επίσης τονίζαμε διαρκώς, ότι οι κυβερνήσεις των μνημονίων έφτιαξαν τα τόπια συγκέντρωσης, διαπόμευσαν αρρώστους, βασάνισαν κρατούμενους.
φασιστικές πολιτικές. Η κυβέρνηση στις κρίσεις εφάρμοσαν φασιστικές πολιτικές και απαξίωσαν τη δημοκρατία. Δεν έχουν καμιά θέση αυτοί σε αντιφασιστικά μέτωπα. Οι κυβερνήσεις στις κρίσεις έχουν ακέραιη την ευθύνη για τη Χρυσή Αυγή και το φασισμό στην Ελλάδα. Ο αντιφασισμός τους είναι ψέμα. Θέλω λίγο να σταθούμε, να δώσω λόγο στο Γιάννη Καλατζάκη, αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι στον αέρα και κάνει εκπομπή, να κάνουμε και μία αναφορά στο τι γίνεται στο Ρέθυμνο. Έλεγα στο Παντελή, Γιάννη μου, είναι πολύ οξύμορο να εγκαινιάζεται μια γέφυρα και να υπάρχει όλη αυτή η διαμαρτυρία, η ορθή, η εύλογη διαμαρτυρία πολιτών και φορέων για το γιοφύρι της Άρτας στο Ρεθεμιώτικο, που είναι το Αμάριο, κόμβος. Το κόμβος Αμαρίου. Υποτίθεται ότι έχει δοθεί ένα τελεσίγραφο αυτή τη στιγμή και ότι έχουν δοθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες. Θα μου πείτε, αυτό βέβαια το έχουμε ακούσει και το έχουμε περιγράψει πολλές φορές. Τέλος πάντων, αυτό λένε οι πληροφορίες από την ΙΔΕΒΟΑΚ, ότι υπάρχει ένα τελεσίγραφο προς τον εργολάβο τουλάχιστον να αποκατασταθούν οι περιφερειακές ζημιές άμεσα, εντός δηλαδή των επομένων 10 ημερών, έτσι ώστε ο κόσμος να μην κινδυνεύει πλέον. Γιατί τα πράγματα είναι επικίνδυνα εδώ. Και για τα αυτοκίνητα και για την περιουσία των ανθρώπων που δεν είναι πλέον σε οικονομική κατάσταση να το περνάνε αυτό έτσι στο αστείο και στην πλάκα, αλλά και για τη ζωή τους. Μες. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Εδώ έχουν παρέμβει και έχουν μιλήσει οι περισσότεροι φορείς, αλλά... Δεν ξέρω. Αυτή τώρα είναι η παθογένεια του ελληνικού δημοσίου. 4-5 χρόνια πόσα ακούμε ότι κανονικά θα έπρεπε να έχει κηρυχθεί έκτοτος ο εργολάβος. Να μην πω και παραπάνω χρόνια. Και ο εργολάβος είναι στο αλόβητο, φαντάζομαι. Βεβαίως. Να σας πω βέβαια ότι έντονος είναι ο προβληματισμός εδώ στο Ρέθυμνο και η αγανάκτηση, μπορώ να πω πλέον, από την πλευρά των γονιών και για την συνεχιζόμενη μόδα των καταλήψεων στα σχολεία. Κάτι το οποίο εξακολουθεί να ισχύει σε κάποια σχολεία του Ρεθύμνου. Δεν υπάρχει κάποιο γενικότερο κλίμα και έτσι μια τέτοια τάση στην υπόλοιπη Ελλάδα και στα υπόλοιπα σχολεία καθώς γνωρίζουμε. Εδώ όμως τίνει να γίνει μόδα και βέβαια ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Κάποιοι γονείς ήδη έχουν πάει στον εισαγγελέα και προσπαθούν οι ψυχρεμότερες φωνές να επιβάλλουν έτσι μία ηρεμία, μήπως και ανοίξουν κανονικά τα σχολεία, γιατί και αυτό που γίνεται τώρα ούτε αγώνας είναι ούτε τίποτα. Ναι. Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Να σε απεγκλωβίσουμε να συνεχίσει την όμορφη εκπομπή. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια στο Ρέθυμνο. Θέλω λίγο να σταθούμε τώρα στο κομμάτι το πολιτικό, κύριε Χαραλαμπόπουλε, γιατί νομίζω και γράψαμε πολύ καλά το τι έχει γίνει. Και μου χρωστάει και μία απάντηση ο κύριος Χαραλαμπόπουλος στο θέμα το γιατί έσκασε τώρα το όλο θέμα και έπρεπε να χυθεί το αίμα του Παύλου Φίσα. Είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία με το Ρέθυμνο, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Δεν ξέρω, περιμένω έτσι μια απάντηση, γιατί έχετε και τις πηγές σας. Έπρεπε να φτάσουμε δηλαδή στο να χαθεί μια ζωή και όπως έχει πει και κατ' επανάληψη η Κατερίνα, και να είναι το αίμα ελληνικό για να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Γιατί αίμα έχει χυθεί και πακιστανικό και μαροκινό και αλγερινό. Και ελληνικό. Και ελληνικό. Η Νέα Δημοκρατία μέχρι πρότινος ζήγησε σενάρια συνεργασίας με τη Χρυσή Αυγή. Μην το ξεχνάμε. Ο αντιφασισμός τους είναι μια προσπάθεια ανανέωσης του πολιτικού τους κεφαλαίου. Από το να αποκαλούμε τις πολιτικές κυβέρνησεις αυτό που είναι. Τι είναι οι πολιτικές κυβέρνησεις αυτές? Φασιστικές. Βολεύει τη Χρυσή Αυγή να φταίει. Βολεύει τη Χρυσή Αυγή η κυβέρνηση τώρα. Όλα τα άλλα, ό,τι άλλο και να συζητάμε, είναι πλυντήριο. Θα πω τι είπε ο κύριος Σαμαράς προχτές στην Ουάσιγκτον. Και το συνδέω με αυτό που έλεγα προηγουμένως. Τι είπα προηγουμένως? Με ποιο τρόπο και ποια κριτήρια κάνουν τις παρακολουθήσεις? Μήπως τελικά εκτός από τη δράση είναι και το φρόνημα? Ρώτησα. Και αν είπα ποια φρονήματα. Απαντώ. Ο κ. Σαμαράς απάντησε. Τι είπε ο κ. Σαμαράς? Ότι έχουμε σαν κυβέρνηση την πολιτική βούληση, την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, να την πάμε στη φυλακή. Είπε ότι σήμερα η εικόνα στην Ελλάδα δίνει τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής να αποχωρούν δικαιωμένοι. Σήμερα, συγγνώμη, χθες οι εικόνες στην Ελλάδα έδειχναν στους βουλευτές της Χρυσής Αυγής να αποχωρούν δικαιωμένοι και τροποφόροι από τα αναρχικά γραφεία. Ο Πρωθυπουργός, τι είπε προχτές? Είπε ότι μετά τη Χρυσή Αυγή θα αντιμετωπιστεί και η ακραία αντιπολίτευση που μιλάει για έξοδο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Τώρα θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να μην περάσει ευρώ εξ ποσέ. Δεν έχει σταθεί εχθές ούτε ένα λεπτό. Μίλησε για εξτρεμισμό ο Πρωθυπουργός. Χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο, αν δεν κάνω λάθος. Μίλησε για εξτρεμισμό και είπε ακριβώς αυτό. Και θέλω να ρωτήσω, η πολιτική θέση που κανείς μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να συμμετέχει σε αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε αυτό που λέγεται ΝΑΤΟ. Συνιστά εξτρεμισμό ή πράξη παρόμοια με την προστασία, με την μαστροπία, με τη διακίνηση όπλων, με τις δολοφονίες, τις απόπειρες ανθρωποκτονίας, τη βία σε βάρος ομάδων πολιτών, τον πυρπυλακισμό φραστικό και πραγματικό ανθρώπων του παροκάμματο Ελλήνων και ξένων. Δηλαδή μπορούμε να συγκρίνουμε την πολιτική θέση, εγώ δεν θέλω να είμαι στο ΝΑΤΟ, με το μαχαίρωμα ενός ανθρώπου. Είστε εξτρεμίστη από αυτή τη στιγμή και μετά θα παρακολουθήσω το τηλέφωνο σα. Αυτό νομίζω υποψιάζομαι ότι έχει συμβεί από το παρελθόν. Αλλά. Να σα πω. Ωραία, στο πλαίσιο. Μπαίνει ένα τέτοιο θέμα. Εποάστηκε το αυγό του φιδιού. Στο πλαίσιο τη δημοκρατία, εκείνοι που μέχρι χτε σαλιάριζαν και φλέρταραν με τον ναζισμό και τον φασισμό, τώρα παριστάνουν του αντιφασίστε. Αυτοί τάισαν το φίδι. Αυτοί το πότισαν. Αυτοί το μεγάλωσαν. Αν με ρωτάτε γιατί υπάρχει και απόφαση τώρα, το είπα και στην αρχή. Διότι τα γκάλοπ για την κυβέρνηση του κ. Σαμαρά τον έδειχναν τρίτο. Στο Μελιγαλά τρόμαξαν. Τους βόλεψε. Δυστυχώς, που το λέω, δυστυχώς, το αίμα στο κερατσίνι. Πέσανε πάνω στη Χρυσή Αυγή, διότι το σύστημα θα τους χρησιμοποιήσει είτε ως συμμαχούς, είτε ως συμμάχους τους για τη θεωρία των δύο άκρων, είτε ως εχθρούς τους. Για να τους καπηλευτεί. Αν ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή μπορούσε να εκμεταλλευτεί την προπαγάνδα όλη αυτή που γίνεται υπέρ του, θα πήγαινε σε εκλογές. Το πρόβλημα ποιο είναι? Εγώ σας λέω ότι αν πήγαινε σε εκλογές θα ήταν πρώτος. Αυτοδυναμία θα έπαιρνε? Όχι. Με ποιον θα κυβερνήσει? Με το Πασόκ? Τα γκάλα του Πασόκ ξέρετε που το δείχνει τα πραγματικά. Με το ζόρι 3,5-4. Με ποιον θα κυβερνήσει? Θα πήγαινε σε εκλογές αν μπορούσε. Θα το έκανε. Δεν το κάνει και δεν έχει με ποιον, δεν έχει συνέτερο. Τη Χρυσή Αυγή που θα την ήθελε ως συνέτερο με βάση τις διεργασίες που γινόντουσαν όλο το καλοκαίρι, με βάση και τις δηλώσεις που είχε κάνει ο κ. Μπαρτάκος, γιατί όχι και με τη Χρυσή Αυγή. Του χάλασε. Πάντως ξαναβγαίνει, για να το μαζέψουμε λίγο. Ξαναβγαίνει πρώτον το σενάριο της σοβαρής Χρυσής Αυγής. Δηλαδή υπάρχει εκδοχή της ακραίας φανατικής έξω από τα όρια της λογικής Χρυσής Αυγής, αλλά υπάρχει και σοβαρή Χρυσή Αυγή, ένα που έχει βγει. Το δεύτερο που πολύ μπορεί να πιστεύω να παίξει είναι οι επιπτώσεις. Τώρα να βάζουμε καλύτερα το σοβαρή συστημική ακροδεξιά. Μην βάζουμε το Χρυσή Αυγή, γιατί το Χρυσή Αυγή λέρωσε το όνομα. Το συστημική σοβαρή ακροδεξιά, να χρησιμοποιούμε καλύτερα ως όρο. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Όχι, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Σωστή ήταν η επισήμανση. Ένα είναι κομμάτι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ο φόβος προβοκάτσιας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αριστερά και ο κύριος Τσίπρας έχει πάρα πολύ νοιασμένος για κάποιο επεισόδιο που θα ρίξει λάδι στη φωτιά και θα αποτελέσει και επιχείρημα για περαιτέρω. Το τρίτο κομμάτι είναι τα νέα μέτρα που περνάνε ασκαρδαμιχτή και έρχεται και ένας πολύ σκληρός χειμώνας. Και δεν ασχολείται κανείς. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος ίσως αυτή τη στιγμή είναι όλο αυτό που φούσκωσε έτσι. Θυμηθείτε αντίστοιχες υποθέσεις. Υποθέσεις υποκλοπών που μάλιστα είχαν. Ζήμερες βατοπέδι. Τη δολοφονία, δίθεν αυτοκτονία ενός νέου ανθρώπου, η οποία ακόμα δεν έχει διερευκανθεί. Θυμάστε τι ωραία παιδί, σύνθετα ομόρο. Θυμάστε τι ωραία που δούλεψε τότε το σύστημα με την αυτοκτονία του υπαλλήλου της Vodafone. Αυτοκτονία εισαγωγικά, φαντάζομαι. Και εισαγωγικά, ναι. Θυμάστε τι ωραία που δούλεψε τότε το σύστημα. Μια χαρά. Ξεκίνησε 3-4 μέρες, σηκώθηκε ο καπνός και μετά πώς. Αυτό δηλαδή. Γέμισαν όλα τα κυρίαρχα μέσα τα οποία τώρα μιλάνε με απολυσιώσεις, με αντιφασίστες, γέμισαν με διαφημίσεις Vodafone. Μην τρελαθούμε τώρα. Το ίδιο παιχνίδι παίζουν πάντα. Το ίδιο παιχνίδι. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι αν αυτό το πράγμα ξεφουσκώσει και φανεί ότι δεν υπήρχαν στοιχεία για ορισμένες τουλάχιστον από τις κατηγορίες. Δεν υπήρχαν στοιχεία στη δικογραφία, όχι στην πραγματική ζωή. Και όλα αυτά έχουμε τον κίνδυνο
να ειροποιηθεί η Χρυσή Αυγή ή κάποια από τα στελέχη της? Τα σώμα με τα τζιπ της Αντιτρομοκρατικής δεν τα οργάνωσε η δικαιοσύνη. Ούτε το σώμα των Χρυσαυγητών εχθές το οργάνωσε η δικαιοσύνη. Σωστό. Δεν είχε καμιά δουλειά ο Υπουργός Δικαιοσύνης στις προηγούμενες μέρες να μιλάει για δίκαιη νίκη. Για δίκαιη δίκη, συγγνώμη. Υπάρχουν και άδικες δίκες. Υπάρχουν άδικες δίκες. Το αυτονόητο δεν μπορεί να γίνεται πολιτική δήλωση. Ο ανακριτής έχει την ελευθερία να κρίνει κατά τη συνείδησή του. Αυτό προβλέπει η δημοκρατία μας. Μην φορτώνουμε στη δικαιοσύνη και στον ανακριτή και στον εισαγγελέα τα λάθη του Μαξίμου. Έβγαιναν τόσες μέρες οι δημοσιογράφοι των μεγάλων καναλιών και των εφημερίδων στην Αθήνα και μιλάγανε πηγές από τη δικαιοσύνη. Να συγκρατηθώ γιατί πήγε να μου φύγει τώρα, να βρίσω. Όχι. Ποιες πηγές? Τις πηγές του Μαξίμου, τις πηγές της ομάδας αλήθειας, τις πηγές του κυρίου Μουρούτη. Θεωρείς ότι αυτές οι δηλώσεις του Κρανιδιού και του Λαζαρίδη αυτόν καιρό είναι τυχαίες? Εγώ διάβασα πολύ προσεκτικά τα κείμενα του Φάιλου. Δεν είναι κείμενα φανατικού, είναι κείμενα θέσης. Ασφαλώς και είναι κείμενα θέσης και κοιτάξτε να δείτε, αυτή η ομάδα δεν κάνει τίποτα τυχαία. Γι' αυτό και είπα ότι ο τρόπος που το χειρίστηκαν δεν περίμεναν να βρεθεί ένας ανακριτής ο οποίος θα κρίνει με βάση τη δημογραφία που έχει μπροστά του. Δεν μπορεί ξαφνικά από τη γυμνάστη μέση στην άλλη μέσα σε τρεις μέρες να στοιχειοθετηθεί ότι η Χρυσή Αυγή είναι κλιματική οργάνωση. Το ξέρουμε. Είναι άλλο πράγμα να το ξέρεις, είναι άλλο πράγμα να το λες, είναι άλλο πράγμα να έχεις στοιχεία του ρεπορτάζ και είναι άλλο πράγμα να έχεις στοιχεία να σύρεις τη Χρυσή Αυγή στα δικαστήρια. Δεν μπορούσαν να τους καλέσουν για ανάγκη, να τους συλλάβουν όπως συλλάβανε. Θα σε ξαναβασανίσουμε στο επόμενο τεύχος. Να έχετε πάντα τη δύναμη να παραμένει ελεύθερη και ανεξάρτητη η πένα. Μακάρι.